για χαφ μόνο με κεντρικούς. Άρα θέλει να πιέζει και να έχει την πρώτη πάσα στο κέντρο. Κάτι θα ξέρει, λοιπόν. Κάτι θα ξέρει, ναι. Ο αγώνας ξεκινάει. Το σύστημα. Ο μεγάλος τελικός εδώ στην Πάτρα. Αρχίζει. Το πρώτο τελευταίο τουρνουά γενικά των επίσημων τουρνουά στο PES League. Για λίγο φέτος, πριν τους μεγάλους τελικούς. Έτσι. Το επόμενο θα γίνει στο Ηράκλειο Κρήτης. Οπότε... Να πάμε μακριά το... Ακριβώς. Οι τελευταίες ρυθμίσεις. Να δούμε αν είναι όλα εντάξει για τους παίχτες. Μια πρόβληψη. Κοίταξε να δεις, δεν τον έχω δει τον Άντι. Αλλά από ό,τι έχω δει σήμερα τον... Οπότε δεν μπορώ να πω κάτι για το σημείο. Δεν ξέρω πώς παίζει καν. Αλλά έτσι όπως πάει ο Κηφιός σήμερα... Έχει μεγάλη ρέντα ο Κηφιός. Έχει μεγάλη ρέντα σήμερα. Είναι αυτή η λέξη που ακούγεται τώρα τελευταία στην κοινότητα. Τρένο Κηφιό. Τρένο Κηφιό. Τώρα αυτό μπορεί να του βγει λίγο μπούμερα γιατί το λέμε για την... Με λίγο κατεμιά. Ωραία. Αλλά όντως ήταν τρένο σήμερα. Ήταν πράγματι. Εδώ είμαστε. Και το παιχνίδι ξεκινάει. Πολύ γρήγορο φάουλ. Οπότε πρώτη επίθεση για τον. Για τον. Για τον. Άντι, 77. Είμαστε και πολύ περίεργοι γιατί και εμείς δεν τον έχουμε ξαναδεί το. Για να δούμε πώς παίζει. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα αυτού του, σε τι εστιάζει, αν έχει το σουτ, αν δεν το έχει. Βγάζει σέντρα. Τον είδες λίγο με τον Γιάκοβο. Δεν πολύ κατάλαβα, ήταν special καταστάσεις την ώρα που τα βλέπα. Δηλαδή βγαίνανε περίεργα συστήματα, μουσικά, θετικά ήταν. Και φως, εδώ βλέπουμε ότι πιέζει. Και καταφέρει να κατακτήσει πάλι την μπάλα. Να δούμε το σουτ, όχι, κόντρα και το πρώτο corner του παιχνιδιού. Να θυμίσουμε ότι εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε μια σειρά best of three, οπότε δύο νίκες πρέπει να πετύχει ο εκάστοτε μεγάλος νικητής του τουρνουά. Ναι, όντως για να γραφτεί σαν νίκη και να περάσει πρώτα. Ακριβώς. Στην προηγούμενη περίπτωση να βγει πρώτος. Και οι δύο παίχτες είναι, θα έλεγα σε εισαγωγικά, απειροί όσον αφορά καταστάσεις τελικών. Οπότε δεν ξέρουμε πώς θα διαχειριστούν την άλλη φάση. Ναι, ένα παιχνίδι υπομονής, κέντρου. Προσπαθούν να βγάλουν κάποιες πάσες. Ωραία, ανάπτυξη εδώ από το KFO, από τα πλάγια με το Βίγια, βγάζει τη σέντρα και ο Βάλτες πιάνει. Το κοινό είναι και λίγο μοιρασμένο, είναι και οι δύο πατρινοί. Για πρώτη φορά στην ιστορία των τουρνουά που διοργανώνται στην Πάτρα γίνεται αυτό. Μέχρι τώρα τα προηγούμενα δύο χρόνια μόνο ο Τζορτζ Λί κατάφερε να φτάσει τελικό και τις δύο φορές έχασε. Όμως εδώ ο Άντι μπαίνει μέσα, κρατάει μπάλα, χάνει την θέση. Και δυνατότητα ανεπίθεσης, αυτή και φιού με τον Ινιέστα, δεν βγάζει την κάθετη. Φαουλ όμως, φαουλ, ακριβώς. Πέρσι είχε βάλει από τον Άγγι σε αυτό το δραματικό τελικό που είχαμε δει. Το 10. Το 10 ήταν καλεωδής 7 εναντίον Τζορτζ Λί. Οπότε δεν μπόρεσε να τριτώσει το κακό στη ζωή. Λοιπόν, εδώ ευκαιρία, όχι. Στο 17 είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα στα παιχνίδια του KFO να βλέπουμε γρήγορα γκολ από τα πρώτα λεπτά. Ακόμα δεν τα κατάφερε. Μοιρασμένες μισοευκαιρίες θα έλεγα που είχαν και οι δύο παίχτες. Τώρα όμως έχει χώρο. Ο Άντι βγάζει τη σέντρα, η μπάλα φτάνει στα πόδια των παιχτών του KFO. Με τον Σάντσες κουβαλάει την μπάλα στο κέντρο, Βίγια, όχι, δεν μπορεί στην πλάτη της άμυνας να βγάλει την κάθε την παλιά. Και συνεχίζουμε. Έχουμε φτάσει στο 20 το μεταξύ, δεν έχει γίνει κάποια ευκαιρία. Ναι, δεν έχουμε δει ακόμα κάποια ευκαιρία. Είναι... Προσπαθούν και οι δύο παίχτες να βγάλουν φάση. Εδώ παίρνει το φάουλ, γιατί έψαμε το σουτ. Προσπαθούσε καθόλου Άντι να κάνει τα μπανάνα σοτ με τον Γιάκοβο. Ναι, αυτό προσπαθούσε να κάνει τώρα για να δούμε εδώ. Η πολυεκτέλεση του φάουλ. Το ξέρει και ο Άντι. Έχει γίνει πλέον πασίγνωστο. Ωραία, ωραία. Οπότε έχουμε να περιμένουμε και τα μπανάνα σοτ και από τους δύο παίχτες. Από το KFO σίγουρα. Καλά, ναι, το μόνο σίγουρο είναι από το KFO. KFO σίγουρα. Λοιπόν, σχετικά αργό παιχνίδι. Δηλαδή τα μάτς και του Αλμενίδη με τον Κηφιό και του Ιάκωβου με τον Άντι ήταν πολύ πιο γρήγορα.
Ναι. Μάλλον είναι πολύ αγχωμένοι και οι δύο, δεν ξέρω. Πράγματι, δεν βλέπουμε γρήγορη ανάπτυξη και από τους δύο παίχτες. Θέλω να σιγουρεύουν τις επιθέσεις τους, άσχετα που δεν γίνεται αυτό. Ο Άντι προσπαθεί να ελέγξει το κέντρο, αυτό τουλάχιστον φάνηκε από την τακτική. Ναι, ο Κίβιο παίζει ένα λίγο πιο αμυντικό σύστημα, με δύο αμυντικά χάφη, ένα βήμα εδώ πέρα. Λίγο ξανατρυπώνει στη μεγάλη περιοχή, το σουτ, γκολ! 1-0 για τον Άντι 77, ο οποίος προηγείται του KFO. Και ξαναβλέπουμε λίγο εδώ τη φάση, πάρα πολύ όμορφα, τριπλάρι, μπουκάρι μέσα στην περιοχή, βρίσκει την ευκαιρία και σουτάρει. Όμορφο γκολ, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Χειρίστηκε πάρα πολύ ωραία εδώ το Μέση, βρέθηκε για λίγο μόνο. Το εκμεταλλεύτηκε, το, προς... το είχε δοκιμάσει και προηγουμένως, δεν το είχε βγει, τώρα όμως... Ναι, ήταν πιο έξω βέβαια. Φως, πρόλαβε να παίξει ένα κύριο, τώρα όμως δεν πρόλαβε. Λοιπόν, για να δούμε άμα θα είναι η απάντηση του κέφι ο Άμιση, άμα λίγο τον ξύπνησε αυτό, γιατί είχαν κοιμηθεί και οι δύο παίχτες με το ρυθμό αυτό που έδειχναν. Ναι, κοιμίζει ένα φάουλ εδώ πέρα. Θα το εκτελέσει με το Βίγια, λογικά. Με το Βίγια, σωστά. Άρα με το Βίγια. Μπράβο. Πάντα επικίνδυνος από τα φάουλ. Να, για τον Βίγια ακριβώς. Λες να κάνει τη μεγάλη ανατροπή ο Άντι. Δεν είναι. Δεν τον έχουμε δει βασικά, δεν ξέρουμε. Αλλά για να έχει φτάσει μέχρι εδώ δεν είναι τυχαίο. Ναι, τυχαίο σίγουρα δεν είναι. Ήδη προηγείται 1-0. Βλέπουμε ότι ο KFO έχει κλειστεί αρκετά. Για να δούμε εδώ πέρα τι να τελειώσει με το Σάντζες όμως. Κάνει λάθος, πάει και πέφτει πάνω στα μπικέ. Εδώ μπορούσε να την αποφύγει, είχε το χώρο. Για να δούμε εδώ όμως, βγάζει το πίτι τώρα ο Άντι και είναι γκολ αυτό. Όχι! Επιβεβαιώνομαι για το Σάντζες ότι δεν πρέπει να φτάρουμε με το Σάντζες. Λοιπόν, ουσιαστικά ανίκητος έφτασε και ο Άντι στο μεγάλο τελικό. Αν εξαιρέσουμε την ισοπαλία που είχε στην, το πρώτο του αγώνα. Ναι. Ακριβώς. Και με τον Γιάκωβο 30 που έφεσε εκεί το πρώτο του αγώνα. Ναι. Στη φάση βέβαια του Best of Free, οπότε μπόρεσε μετά να κερδίσει τα επόμενα δύο. Λοιπόν, στο 41, εκτέλεση corner για τον KFO, θα το εκτελέσει. Τελικά με σέντρα, έξυπνο γκολ για 1-1. Δεν το περίμενα, πάρα πολύ ωραίο γκολ. Για να το ξαναδούμε εδώ λίγο το replay. Έρχεται όμορφα. Δεν υπάρχει και ο Σεϊντού Κεϊτά. Σεϊντού Κεϊτά, δεν ξέρω άμα είδε τους Θεσσαλονικείς. Απίστευτο, κεφαλιά ψαράκι από τον Κεϊτά. Ναι, ο Κεϊτά, ο οποίος είναι το κρυφό χαρτί πλέον του KFO, νομίζω. Έχει βάλει σούτ, έχει βάλει κεφαλιές. Στο 42. Θα δούμε αυτό, μάλλον το ξύπνησε. Και έχει βγει μπροστά τώρα στο 43. Ακριβώς, 1-1. Οπότε το παιχνίδι ξεκινάει πάλι ουσιαστικά από το 0. Έτσι. Η γρήγορη ανάπτυξη τώρα, όχι, δεν βγαίνει η πάσα. Για να δούμε τώρα ο Άντι. Μπορεί να κάνει, χάνει εδώ την μπαλά. Τελευταία ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου λογικά. Ψάχνει τον Μέση, τρυπώνει στην άμυνα και κερδίζει κόρνερ. Με το κόρνερ. Ξανά φέρνει, όχι, Πικέ, Φαμπέργα, Βίγια, τελικά τι θα κάνει. Σεϊντού, ξανά φέρνει το Σεϊντού, προσπαθεί να βρει το χώρο, όχι παραλίγο. Συνεχίζεται η απειλή. Και τώρα γρήγορα να κερδίσει, ναι, και το αφήνει. 1-1 λοιπόν. Άντι 77 εναντίον KFO στο μεγάλο τελικό εδώ της Πάτρας, Λουξ Κόλα προσύρης από το Καρνοβαλόκοσμο. Πάμε στον αγώνα. Πήγαμε στο δεύτερο ημίχρονο, 1-1. Σαφώς. Δεν έκανε καλή ευκαιρία. Όχι, δεν είδαμε κάτι εντυπωσιακό. Στα τελευταία λεπτά μόνο λίγο ξύπνησα και οι δύο παίχτες. Μία φάση από τον Άντι και μία στημένη από τον KFO. Ακριβώς, ακριβώς. Στους τελικούς δεν περιμένεις κιόλας. Okay. Θα κρίνεις τον παίχτη εκεί. Μετράει το αποτέλεσμα, έτσι. Συνήθως στο δεύτερο ή στο τρίτο παιχνίδι παίρνουν λίγο φωτιά, ναι, και ανάβουν τα αίματα. Για να δούμε όμως τώρα ο KFO εδώ. Κόβεται,
Φάουλ. Οπότε ξανά με το Βίγια θα έχει την ευκαιρία να εκτελέσει. Ίσως είναι λίγο μακριά. Το okay, 32 είναι μια χαρά. Εκτελεί. Παναφορά και κόρνερ. Κερδίζει τουλάχιστον το κόρνερ. Οπότε θα δούμε πάλι άλλη μια εκτέλεση του Κετά για να δούμε. Θα το ψάξει. Τρέχει. Τον φέρνει πάλι σε θέση. Κυνηγούνται μέσα στην μικρή περιοχή. Πολύ όμορφο μπορούμε να το δούμε. Όχι. Έχει βγει πολύ έξω και πέρα μπάλα. Και ξανά ευκαιρία ανάπτυξη. Έχει χώρο τώρα. Η σέντρα έρχεται. Όχι. Δύσκολο εκεί πέρα. Βγήκε να πάρει κεφαλιά από δύο μέσα από δύο. Αλλά έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε από αυτή τη φάση συγκεκριμένα. Βλέπουμε εδώ και τα σούτ. Έχει δύο παραπάνω στο στόχο και ηθιό. Για να δούμε λίγο τον Άντι. Όχι, δεν μπορεί κάτι να κάνει. Ο Κέφιο πήρε τώρα τα πάνω του. Και ξεδιπλώνει το γνωστό του πλέον παιχνίδι. Αυτό που βλέπουμε σήμερα όλη μέρα. Ναι. Control game. Προσπαθεί να απλώσει το παιχνίδι τόσο από αριστερά όσο και από δεξιά και να βρει το σωστό παίχτη για να βρει και το σουτ. Εδώ πέρα το φάουλ. Όχι, ούτε καν βγήκε. Τώρα με το Βία δεν το έχω δοκιμάσει πάντως, αλλά από ό,τι είχαμε πιο πριν του βγήκε. Ναι, ακριβώς. Θα δούμε εδώ την αντεπίθεση με τον Άντε, έχει τον κόβει πολύ ωραία από τον Πιγιόλ. Είμαστε στο κοτέβουμε στο 60. Δύο εδώ παραλίγο να κάνει το λάθος ο Κεϊθιό. Βλάζει πολύ ωραία από την κατέβουμε πλευρά και στο Τριάντο. Οπα, παραλίγο εδώ το λάθος. Σώζεται όμως τελευταία στιγμή και τώρα ξανά με Αδριάνο. Και βλέπουμε ότι αποδίδει, θα έλεγα λίγο, η τακτική του Άντι, ο οποίος κλείνει πολύ σωστά το κέντρο. Να, πάρα πολύ. Τις πρώτες πάσες. Και περιμένει τη λάθος πάσα, η οποία θα... Και με τις επιθετικές πίεσεις μπροστά, ναι. Σαφώς, ναι. Με σωστή πίεση θα αναγκάσει και το Κεϊφιό να κάνει λάθος πάσες. Για να δούμε όμως τώρα το με το Μέση, άμα μπορεί να κερδίσει την Αμπιντάλ. Όχι, κόβεται και τώρα δυνατότητα ανάπτυξη. Και ολοκλήρωση επίθεση από τον Άντι 77. Αλλά του λείπει μετά στην επίθεση. Δηλαδή αργούν μετά να ανέβουν οι παίχτες του Άντι. Αυτό φαίνεται. Εδώ πέρα είναι με το Μέση είναι μόνος του, όχι. Θα μπορούσε να μπει λίγο πιο μέσα και να βγάλει καλύτερα την παράλληλη. Ναι, απλά νομίζω είπα αργούν να ανέβουν οι επιθετικοί. Οπότε να μετά... πέρα. Αυτό το γκολ δεν υπάρχει. Κεφαλιά με τον Σάντσες. Επιτόπια, ναι, εντάξει. Δηλαδή, για να ξαναδούμε λίγο με τη φάση, φαίνεται να καθαρίζει. Εντάξει, αυτό το γκολ. Μαρτίζει εδώ. Για ιστορικούς λόγους θα το κρατήσουμε. Δηλαδή, με τον Σάντσες να βάζεις γκολ και βαλιά δεν υπάρχει. Εγώ προσωπικά δεν το ξαναδέω αυτό το γκολ. Ναι, με τον Σάντσες γενικά βλέπουμε πάντα περίεργα πράγματα. Και εδώ στην Πάτα τα έχουμε ξαναδεί με τους Σάντς να κάνει περίεργα πράγματα. Οκ, Μάρτ. Λοιπόν, εδώ ξανά με τον Μέση. Μπαίνει μέσα. Όχι, δεν το βγήκε καθόλου. Θα κάνω όλα με λάθος timing εδώ πέρα. Στην αρχή έπρεπε να στάρει, μετά μπήκε μέσα, δεν το πήρε όλο. Έβγαλε την πάσα όταν δεν έπρεπε και τον έκοψε. Μέση. Εδώ με τον Μέση. Τρεπλάρι, ψάχνει το σούτ. Γλύφει το οριζόντιο δοκάρι αυτή η παλιά. Ήταν λίγο παραπάνω πιο δυνατό. Για να δούμε. Ξανά από τα πλάγια προσπαθεί να αναπτυχθεί ο Κέφιο. Κόβει πάρα πολύ καλά στο κέντρο και τώρα η δυνατότητα. Η πάσα στο χώρο με τον Σάντσες περνάει. Κόβεται. Ξανακόβεται. Φίλιο εκεί ο Βιγιόλ, τον έκαψε. Δηλαδή μετά με τον Αμπιντάλ, στο Βίγια, ξανά Αμπιντάλ. Αρκιά το ξανακόβει ο Κεϊφιό, ξανά όμως, αλλάζει πάρα πολύ ωραία το παιχνίδι απέναντι στον Αντριάνο, για να δούμε εδώ πέρα. Όχι, κόβεται εδώ και λοιπόν με το Πουγιόλ ανάπτυξη στο 76 ο Κεϊφιό βρίσκεται με ένα γκολ πίσω. Και εδώ τώρα με το Μέση θα βγάλει τον Ρενέντ, λογικά θα το προλάβει ο Βίγια, κρατάει την μπάλα, γκολ! Ήταν λίγο τυχερός. 2-2. Ήταν πολύ τυχερός. Γιατί άρχισε, δεν γύρισε. 2-2. Η μπάλα πρέπει να κόντρα, ρε. Δεν το είδαμε. Δεν το είδαμε, λέω. Το replay. Κοίτα ξανά τώρα, λοιπόν, ο Άντι.
2-2 το μάτς, το 99 ισοφάρισε. Μάλλον το βλέπουμε για παρένταση το... Καλά, ποτέ δεν ξέρεις. Ο Κέφιο αλλά... ήταν κάποια φάση στο 73, 4-2 πίσω, τώρα ότι το γύρισε. Ναι, real football. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, εκτέλεση από την αντί... Όχι. Πάντως πήρε στο πλασέ, πρέπει να κόντρανε την μπάλα μετά και να μπει και... Βλέπουμε ότι περισσότερα πάλι στο στόχο του Κέφιο. Ναι. Ίδια με τον αντίπαλο βέβαια. Λοιπόν, εδώ με το Μέση ξανά από τα πλάγια προσπαθεί και βλέπουμε το Βίγια πολύ πίσω. Ναι. Μάλιστα. Ξέρω αν τον έχει βάλει πλάγιο μέσο. Ναι, με το 4-5-1 που παίζει, είναι πολύ πιθανό. Φάουλ στο 82. Βολεύει και σωρές, γιατί καλύπτει και πίσω στην άμυνα. Και βρίσκεται και δύο πίσω ώστε να κάνει την κούρσα ή να βρεθεί για το σουτ. Σωστά. Και πάλι με το Σάντσες. Αυτά προσαρμόζονται αναλόγως στον αγώνα, βλέπεις πώς σου βγαίνει, τι παίζει ο άλλος. Σίγουρα. Λοιπόν, και Κέφιο, για να δούμε αν έχει τώρα χώρο να εκμεταλλευτεί. Περνάει πάρα πολύ όμορφα με τον Σάντσες. Η μπάλα καταλήγει στο Βίγια από πλάγια και κόβεται εκεί από τον Πικέ. Στο 87. Είναι παιχνίδι κέντρο, κυρίως. Ναι. Παιχνίδι κέντρο, αυτό ωραία, βλέπουμε. Ναι, η μπάλα καταλήγει στον Αλβές. Όμορφη πάσα στον Μέση. Έρχεται η σέντρα και... άμα έμπαινε και αυτό θα ήταν νομίζω goal of the year. Λογικά θα κάνει άλλη μια επίθεση ο Άντι. Ναι, ίσως θα μπορέσει να ολοκληρώσει μια επίθεση ή θα μπορέσει να κλέψει. Όχι, κρατάει όμορφα την μπάλα, περνάει και το κέντρο. Προσπαθεί να βγάλει την παλιά. Κόβει το μισό του KFO. Εδώ δεν ξέρω αν ο διαιτητής αφήσει ακόμα. Όχι, εδώ λίγη. Τέλος ο πρώτος αγώνας, 2-2, το παιχνίδι πήγαινε στην παράταση. Κέφιο και Άντι 77, συγγνώμη. Πάμε στο πρώτο ημίχρονο της πρώτης παράτασης. Σοφώς. Το παλιβελάδος δεν πειράζει. Ναι, το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ορθώς, πάρα πολύ σωστά, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα, ο Άντι δεν έχει επιχειρήσει κάποιο ιδιαίτερο σούτ, όμως τώρα βρίσκει χώρο και... Και άργησε και το έκανε και αδύναμο. Και δεν μπήκε. Και... Αυτό. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα ο Κέφιο αν μπορεί να απαντήσει. Και οι δύο δεν έχουν κάνει κάποια αλλαγή. Όχι, δεν κάνανε καμία αλλαγή. Πήγανε κατευθείαν στην παράταση. Ούτε να φρισκάρουν την ομάδα ούτε τίποτα. Όχι, τίποτα. Αυτό μπορεί να το κάνουν μετά, στο δεύτερο μήχρονο. Να δούμε εδώ το Κέφιο. Άνοιξε λίγο πολύ την μπάλα. Βίγια. Πολύ κλειστό ο χώρο. Πολύ κλειστό ο χώρο. Πάρα πολλού παίχτε πίσω, το βλέπουμε. Δεν μπορεί ακριβώ να μπει από το κέντρο το... να ξεπεράσει την άμυνα του Άντι. Έχει πολύ συμπαγή άμυνα. Ναι, βοηθάει ότι είναι όλοι στο κέντρο και βοηθάνε πίσω. Αυτό που έχει κάνει που έχει βάλει όλου του κεντρικού μέσου. Οπότε σίγουρα τακτική του είναι να χτυπήσει με αντιπιθέσει. Και το ρίσκο εδώ που υπάρχει είναι ότι ο Κέφιο μπορεί να κάνει... Κάνουμε εδώ, όχι. Και το ρίσκο λοιπόν αυτό που λέγαμε είναι ότι υπάρχει ότι ο Κέφιο μπορεί να κάνει μια λάθος παράλληλη παλιά και εκεί μετά να χτυπήσει ο Άντι. Οπότε και να προηγηθεί. Ντάνιελ Άλβες. Μέση. Κάνουμε εδώ πέρα την αντιπίθεση ο... Ντάνιελ Άλβες. Ο Άντι έχει το κόβει πάρα πολύ ο Κέφιο. Ακριβώς. Λοιπόν, για να δούμε λίγο ο Άντι. Προσπαθεί να αναπτυχθεί και αυτός. Control game, απλών το παιχνίδι του. Και εδώ το λάθος. Και εδώ το λάθος του. Για να δούμε λίγο εδώ με το Σέιντου Κέτα. Ο KFO. Αναπτύσσεται όμορφα με το Βίγια. Και... όχι. Είναι πολύ κλειστό μάτι, δεν μπορεί να βρει πολύ καλή για το σουτ. Ναι. Παίζει πολύ καλή το σουτ, όχι. Την έχει αφήσει πολύ έξω. Κάθε τέσσερα δεν πήγαινε εύκολα. Αλλαγές πάλι δεν βλέπουμε. Λοιπόν, δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, 2-2. Δεν είδαμε καμία καλή ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Παίζουν και οι δύο λίγο συγκριτικά, προσπαθούν να σιγουρέψουν την πάσα. Να μην γίνει το λάθος, οπότε να μην αφήσουν στον αντίπαλό τους τη δυνατότητα μιας καλής αντιπίθεσης. Ναι. Τώρα όμως βλέπουμε το Κέφιο που μπαίνει με τον Βίγια μέσα στη μικρή περιοχή και...
Μεγάλη ευκαιρία, χάνει τέταρτη εδώ ο Σάντσες και η ευκαιρία να γίνει το 3-2 για το Κέφιο. Και τώρα ο Μέση είναι 2-4, δεν νομίζω να μπορέσει. Περιμένει να ανέβει ο Άντι η ομάδα με το Σάντσες, ξανά Μέση. Κρατάει μπάλα. Όμορφα. Πολύ ωραία στο Τσάβι και τώρα είναι μόνος του. Μπλοκάρει τελευταία στιγμή. Δύο ωραία τέταρτη που είδαμε και από τους δύο παίχτες. Το να το πάρεις εδώ με τους ταπάνερ την πάντα δεν είναι ότι είναι καλύτερα, γιατί είναι μετά καθαρά στην τύχη. Ναι, εξαρτάται αν έχεις κάνει προπόνηση στα πέναλτι, αν έχεις έρθει προετοιμασμένος για πέναλτι και με αισθάνεσαι και σίγουρος. Ναι. Αλλά και πάρει έχει μια δόση τύχης. Ναι, πάντα, πάντα, πάντα λίμνα. Βέβαια είδαμε ότι η Κέφιο εκτέλεσε άριστα τα πέναλτι εναντίον του Φραπέ, όταν χρειάστηκε. Και yeah, θεωρώ ότι είναι περισσότερο τύχη το να αποκρούς πέναλτι παρά να εκτελέσεις πέναλτι. Η εκτέλεση πέναλτι είναι προπόνηση, τίποτα άλλο. Λοιπόν, στο 116 δεν έχει γίνει καμία αλλαγή από τους δύο παίχτες, ούτε τακτικά, ούτε... Όχι, γίνανε μία και μία στο δεύτερο, στην πρώτη τίποτα. Ναι, όχι κάτι ουσιαστικό. Δεν έχουν κάνει και αλλαγές, είναι βαριά τα πόδια άλλων των παίχτων. Να δούμε, μπαίνει με το Βίγια μέσα για να δούμε αν βρει το χώρο να σουτάρει. Το ψάχνει. Όχι, όχι, όχι. Πολύ έξω, πολύ έξω. Κάνουμε εδώ τώρα μια τελευταία ευκαιρία που θα έχει. Λοιπόν, στο 120 βρισκόμαστε. Δεν, για να δούμε άμα υπάρξει μια τελευταία φάση για τον Κεφιό που έχει την κατοχή μπάλας. Για να δει ότι σφυρίξει, περνάει εδώ με το Μέση και κόβεται εδώ. Okay. Οπότε... θα έχουμε πέναλτι. Και τέλος. Yeah. Πάμε λοιπόν πέναλτι 2-2. Το πρώτο παιχνίδι του μεγάλου τελικού εδώ ο Λουκς Κόλλα προς Ήρης της Πάτρας ανάμεσα στον Κέφιο και στον Άντι 77. Πέναλτι. Παιχνίδι τύχης, ρουλέτα. Yeah. Για να δούμε. Τώρα. Πρώτη εκτέλεση από τον Άντι. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή στην πλευρά ο Κέφιο. 1-0 και ο Κέφιο. Κέφιο απαντάει με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, καμία αντίδραση από τον Άντι. Το αρέσει εκείνη η γωνία. Ναι, και στους δύο αρέσει αυτή η γωνία, για να δούμε. Ου, και η τύχη εξακολουθεί να είναι με τον Κέφιο στην συγκεκριμένη περίπτωση. Για να δούμε ξανά. Είναι, είναι το γάμα, δηλαδή είναι προπόνηση. Είναι προπόνηση. Να δούμε με τον Σάντζες. Και εκτελεί! Και εκτελεί! Λάθος. Δε σηκτώ, δεν μεταβάρας φέτος. Για να δούμε. Εδώ πάλι. 1-3. 1-3 είμαστε, για να δούμε. Τελευταία ευκαιρία για το Άντι. Εκτελεί. Τα πιάσε όλα, έτσι. Τα πιάσε όλα, ναι, όντως. Λοιπόν, ο πρώτος αγώνας τελείωσε. Μεγάλος νικητής ο KFO του πρώτου αγώνα, στα πέναλτι βέβαια. Παίρνει το προβάδισμα. Παίρνει το προβάδισμα στη σειρά. Και τώρα θα προσπαθήσει να κάνει και τη δεύτερη νίκη και να σηκώσει την κούπα. Αίτητος μέχρι το τελικό. Αίτητος, ναι. Αίτητος, η δεύτερη του μόλις ισοπαλία. Ισοπαλία. Δεν έχει ούτε μία ήττα. Σήμερα έχει και ρέντα. Ναι, και παραδέχτηκε όντως. Μεταξύ μας ότι ήταν πάρα πολύ τυχερός με τον Αλιμενίδη. Μεταξύ μας, ναι, εντάξει. Στα, ξέρεις, πίσω από τη σκηνή, στα backstage ακριβώς. Οπότε... πρέπει να φτάνει και λίγο αυτές οι διατάσεις, εγώ πιστεύω. Ναι, νομίζω οι διατάσεις βοηθάνε οπωσδήποτε. Βοηθάει και η Λουκ Σκόλα που πίνει τώρα αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε εδώ ο Άντι κάνει κάποιες αλλαγές. 4-3-2-1. Αλλάζει λίγο το σύστημά του. Γίνεται λίγο πιο επιθετικός από ό,τι στο πρώτο αγώνα. Ενώ ο KFO κρατάει το ίδιο σύστημα. Προς υπενθύμηση, ο Άντι 77 είναι με τα μπλε, με τα μαύρα είναι ο KFO και το μάτς ξεκινάει. Πρώτη επίθεση για τον Άντι. Τελικά επέλεξε αυτήν την μάτς να παίξει μέρα με την ομάδα. Ο Γιώργος που δεν είχε ούτε ένα. Δεν ξέρω κατά πώς μου το βοηθήσει αυτό. Δεν ήταν το πρόβλημά του στην άμυνα τόσο. Αλλά στο ότι πρέπει να κάνει φάσεις. Ακριβώς. Με τον Αμπιντάλ.
Ανέβηκε πάρα πολύ με τον Αμπιτάλη εδώ πέρα, κόβει ο Κελφιό. Ναι, σήμερα είπαμε τρένο ο Κελφιό. Τρένο. Τώρα βέβαια, ο Άντλης στο πρώτο παιχνίδι δεν έκανε πολλές φάσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Εκμεταλλεύτηκε τις λίγες φάσεις που είχε. Ναι, εντάξει, ήταν ένα συνολισμένο μάτς, κρίθηκε στα πέναλτι. Εντάξει, δεν πρέπει να πούμε ότι ξεχώρισε κάποιος. Όχι, όχι, σίγουρα εδώ προσπάθεια σουτ, δεν εκτελέστηκε σωστά, εύκολη λία για τον Βαλδές. Ναι, του φύγε λίγο το σώμα εκεί πέρα του... Λάθος εδώ. Πρώτη τρίπλα με τον Ινιέστα, φέρνει την μπάλα πίσω και σώζει τελευταία στιγμή ο Κέφιο. Παίζει γενικά με τη φωτιά ο Κέφιο, το έχει κάνει σε όλα τα μάτια γενικά. Προσπαθεί να αναπτύξει, ναι, μεν το παιχνίδι του από την άμυνα με σίγουρες πάσες, όμως και άμα του βγει κάτι λάθος, αμέσως υπάρχει ο κίνδυνος. Και τώρα εδώ υπάρχει χώρος, είναι offside όμως ο Βίγια. Μπάλα τελικά δεν περνάει. Αλλιώς υπήρχε πολύ καλή. Δεν υπήρχαν πολύ καλές προϋποθέσεις για αντεπίθεση. Είμαστε στο 5, είμαστε 15. Δεν έχουμε δει κάτι ιδιαίτερο πάλι. Όχι. Okay. Πολύ, πολύ κόσμο στο κέντρο. Είναι και το άγχος. Είναι σαφώς και το άγχος και των δύο παιχτών. Δεν θέλω να κάνω το λάθος και να βρεθούν ξαφνικά πίσω στο σκορ. Απιθανόν τα πράγματα πιο δύσκολα για αυτούς. Εδώ κερδίζει το φάουλ με τον Πιλιόλ. Πίσω από το κέντρο βέβαια. Τις αλλαγές και τις διορθώσεις. Τα μαρκαρίσματα Μαρτιμάν. Μάλιστα, αλλάζει λίγο τα πλάνα του εντός παιχνιδιού. Δεν ξέρω κατά πόσο θα βοηθήσει τον Μαρτιμάν. Θα βγει στο Μέση και του Ντάνιελ Άλβες στον... Σωστά, σωστά. Στο Βίγια. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τώρα. Δεν αναπτύσσει γρήγορα ο Άντι. Δεν είναι ο Αλιμενίδη που περνούσε με 2-3 γρήγορες πάσεις στο κέντρο και αμέσως δημιουργούσε ευκαιρίες. Και παρασύρεις και τον αντιπαλό σου σε αυτό το παιχνίδι. Ναι. Και να δούμε εδώ πέρα το όχι. Και το παιχνίδι και των δύο παιχτών είναι... Μοιάζει πάρα πολύ. Ναι, μοιάζει πάρα πολύ. Για να δούμε εδώ. Οπα! Η κόντρα ευνοεί τον Άντι για άλλη μια φορά και το 1-0. Άδικος εδώ πέρα. Εντάξει. Με τα αριστερό κιόλας. Έχει βάλει κεφαλιά με το Σάντσες, δηλαδή τώρα το αριστερό σε πείραξε. Ξανά μπροστά ο Άντι, όπως και στο πρώτο μάτς. Και τώρα πρέπει να απαντήσει ο Κεφιό. Φαουλ. Κάπου εκεί είχε μπει και στο πρώτο μάτς, αν θυμάμαι καλά. Το 1-0 για το Άντι. Περίπου ίδιο χρονικό σημείο. Και σφάρισε μετά ο Κεφιό. Δεν ξέρω τι feedback έχουμε και στον άλλον τελικό, τον το μικρό τελικό, μικρό τελικό συγγνώμης, που είναι virtual, ήταν virtual τελικός. Θα μάθουμε σε λίγα λεπτά τι έγινε και στο μικρό τελικό. Για να δούμε εδώ πέρα τον KFO. Σαν δει να βρει τα πατήματά του μετά τον γκολ που έφαγε. Ήταν το άτυχο γκολ κατά αυτόν. Λοιπόν, για να δούμε ξανά ο Κεφιό προσπαθεί να δημιουργήσει ευκαιρία, δεν κατάφερε και ξαφνικά έχει χώρους ο Άντι, απλώνει όμως το παιχνίδι. Η άμυνα του Κεφιό μπορεί να επιστρέψει. Να δούμε εδώ, κυκλοφορεί πάρα πολύ ωραία την μπάλα, η μπάλα φτάνει στο μέση, φάουλ. Σε πολύ καλό σημείο, πολύ καλό σημείο για τον Άντι και η ευκαιρία για το 2-0. Για να δούμε στην άμεση εκτέλεση. Όχι. Πολύ καλή πάντως. Φεύγει όμως πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Βοηθέ στο 32. Δεν λέμε κάτι. Όχι. Ο Κέφιο δεν έκανε κάποια σπουδαία ευκαιρία. Και μάλλον επειδή δεν την αφήνει και ο Άντι. Παίζει πολύ καλή άμυνα. Εδώ όμως δημιουργεί πάρα πολύ ωραία χώρους για την ομάδα. Έρχεται η μπάλα προς τα πίσω. Όχι. Έχει τα μόνο στο πάνω. Δεν τον είδε. Δεν την έδωσε. Ακριβώς, όμως ο κίνδυνος δεν έχει τελειώσει ακόμα, εξακολουθεί να πιέζει ο Κέφιο με το Βίγια. Από πολύ μακριά προσπάθησε να εκτελέσει τον banana shot. Βλέπουμε ότι δεν η ανάπτυξή τους δεν είναι, δηλαδή δυσκολεύεται πάρα πολύ, πάρα πολύ.
Ακριβώς. Και τώρα εδώ περνάει έναν, δύο, ξανατρυπώνει μέσα στη μεγάλη περιοχή με το βγήκε και αυτό είναι σίγουρο γκολ. Λογικά κόβεται όμως τελευταία στιγμή. Άργησε σίγουρο γκολ ήταν για μένα αυτό το πράγμα. Είχε περάσει όλη την άμυνα. Και τώρα εδώ με τον Βίγια εναντίον Τσάβη, ο Βίγια είναι λίγο πιο γρήγορος όμως τελευταία στιγμή. Μπορεί να βάλει την πάσα προς τα πίσω. Στο 40 βρισκόμαστε, ο Άντι είναι 1-0 μπροστά. Προηγείται σταθερά, δεν έχει αφήσει καθόλου και φύγω να κάνει κάποια αξιόλογη ευκαιρία. Σε αντίθεση όμως ο Άντι έχει δημιουργήσει 2-3. Ξανά εδώ με τον Σάντσες, τριπλάρο τον πρώτο, το σουτ. Ο μικρός τελικός πρέπει να έχει τελειώσει. Δεν ξέρουμε πόσο. Τώρα θα έχουμε ένα αποτέλεσμα για τον κύριο Τελικό. Ακριβώς. Για να δούμε λίγο τώρα όμως εδώ και Φιό μπαίνει με τον Μέση. Προσπαθεί να τον τοποθετήσει καλά. Κόβεται όμως. Κόβεται όμως και εδώ ο Άντι με τον Σάντσες. Και τέλος του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο δεύτερο γκέιμ. Ο Γιάκωβος είναι ο τρίτος. Εδώ στο Λουξ Κόλα προς Ιρυσής Πάτρας. Κέρδισε την Αλιμενίδη με 2-1. Εδώ πέρα στο μεγάλο τελικό. Δεύτερο ημίχρονο. Έρχεται το σουτ. 1-1. 1-1. Κάνουμε εδώ τον γκολ. Βρήκε χώρο και είναι τον εκτέλεσε. Είναι το σημείο του εκεί. Ναι, το έχει... Βρήκε λίγο χώρο. Στάρει από εκεί. Σωστά. Και οι κινήσεις χαλάρωσης του Βαλτές, χέρια προς τα πάνω. Για να δούμε εδώ πέρα ένα κλεισμένο φάουλ από τον Άντι. Πάλι ισοδύναμο το μάτς. Εδώ πέρα, ειδικότερα όχι. Λοιπόν, Άντι πάλι στην επίθεση. Για Τζάβι. Όχι, όχι. Δεν ζητήσει κάτι εκεί πέρα. Παίρνει το out υπέρ του KFO. Ο οποίος επιμένει υπομονητικά, γυρνάει την μπάλα. Ναι, πρέπει, γιατί τώρα είναι... Ψάχνει να κάνει το παιχνίδι του. Είναι και σε δύσκολο σημείο, δηλαδή δεν ρισκάρεις τώρα να φάσεις ένα goal. Καλύτερα να ψάξεις τη μία, δύο, κάπου εκεί, καλές ευκαιρίες που θα σου δοθούν. Και να βάλεις το γκολ. Ένα απλό 2-1 για τον... Ένα απλό 2-1, ας πούμε, μπορεί να μην είναι εντυπωσιακό. Ναι, αλλά παίρνει αυτό που θέλει. Ακριβώς. Είναι ο τελικός. Και μπαίνει και στο Πάνθεον, μπαίνει και στο Πάνθεον, γιατί είναι πολύ λίγοι που έχουν κερδίσει επίσημα τουρνουά. Εννοείται. Πόσο μάλλον ιστορικά είναι η πρώτη φορά που ο Πατρινός θα σηκώσει και τουρνουά στην Πάτρα. Όσο και... Ακραίο να ακούγεται, αυτό όμως ισχύει. Ο Τζόρτς Κλιν δύο φορές δεν τα κατάφερε. Δύο φορές. Λοιπόν, για να δούμε λίγο Άντι. Για να δούμε εδώ πέρα, κερδίζει φάουλ σε... σε πολύ καλό σημείο. Το κελέσει και αυτός με τα βίγια. Ακριβώς. Εκτέλεση, όχι. Τα εκτελεί με τον παλιό τρόπο. Το παλιό τρόπο. Το παλιό τρόπο. Ποιος είναι ο παλιότερο. Ο κανονικός. Έχει καταργηθεί λίγο φέτος αυτό το πράγμα. Και τέλος ψάχνουν τον εύκολο τρόπο. Για να δούμε εδώ στο 61-1. Μεγάλος τελικός εδώ πέρα στην Πάτρα. Είναι πατρινή υπόθεση ο τελικός. Ναι, το πήρε λίγο ευθεία το... Ακριβώς, σωστά. Για να δούμε τώρα λοιπόν. Για να δούμε πέρα στο 61. Η Φιό έχει κάνει λάθος. Δεν μπορεί να ελέγξει και την μπάλα, ακριβώς. Και δεν βλέπουμε καμία φάση. Είναι πολύ παιχνίδι τακτικής. Δεν ρισκάρουν πολύ. Σχεδόν καθόλου. Και βέβαια παίζει και πολύ καλή άμυνα ο Άντι. Απλά και αυτός δεν ρισκάρει, οπότε δεν αφήνει
το Κέφιο δεν έχει και πολλή δουλειά. Ναι, άμα πηγαίνει τόσο αργά τις κινήσεις και τα λοιπά, σε διαβάζει ο αντίπαλός σου. Ου, εδώ να γίνει... Δεν σου λέω, ο Κέφιο παίζει γενικά με τη φωτιά, μάλλον του αρέσει. Ναι. Το περνάει όμορφα με το Μέση από τα δεξιά, τον κλείνουν δύο παίχτες, η καλή πάση του Ντάνι Άλβες προσπαθεί με τη μία να γυρίσει, σαν θες, δεν τα καταφέρνει. Ξανακλέβει με Μέση την μπάλα στον Σάντσες. Μπίλια, γρήγορη πάσα. Κλείνεται όμως πάλι εκεί, οπότε αναγκάζει το Κέφιο πάλι να γυρίσει την μπάλα. Εδώ όμως με το Βίλια, όχι. Και η μπάλα καταλήγει στον Βαλντέος. Ναι, το δεύτερο μάτς είναι πιο μαζεμένο. Ναι, είναι πιο μαζεμένο. Θα ξέρω και πιο αργά δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω αν θέλουν πάλι να το πάνε στα πέναλτι. Εδώ ένα τέταρτο με τον Σάντσες για να δούμε άμα βγει. Περνάει το πικέ. Όχι, όχι. Τι κάνει. Η μπάλα τελικά δεν βγήκε, κρατάει με το Μέση, μπαίνει σε ντουκέτα, Άλβες! Όχι! Βρέθηκε. Είχε άλλη μία πάσα. Άλλη μία πάσα την είχε εκεί πέρα. Προτείνει στο σούτ με το αριστερό. Εντάξει, ναι. Είμαστε στο 73, πάμε στο... μπήκαμε στο 74, πάμε στο 75. Για να δούμε εδώ πέρα την επίθεση με το Μέση. Από τα πλάγια με για τον Νιάντη. Βγάζει πολύ ωραία. Τυχερός εδώ. Το πιάνει ο Βαλντές. Για να δούμε εδώ πέρα πάλι. Άντι με την μπάλα. Εδώ ο Βίγια είναι έτοιμο να στάρει. Έχει πολύ ωραίο στάρι. Μεγάλη ευκαιρία στο 70. Παρά λίγο, παρά στο 77 λοιπόν, μεγάλη ευκαιρία για τον Άντι 77. Να έχει το πρώτο λόγο για τη νίκη. Δεν τα κατάφερε. Και να πάει τα μάτς στην ισοπαλία. Ακριβώς. Και τώρα πιέζει ο Άντι, πιέζει, μπαίνει με το Βίγια. Okay. Όχι. Χάνει την μπάλα. Ναι. Σωστή άμυνα εδώ από τον KFO. Παραλίγο να γίνει το λάθος και, και γίνεται. Και γίνεται, ξαφνικά βγαίνει. Δεν το Βίγια, κόβεται τελευταία στιγμή. Ο ένας παίξει πάνω στον άλλο. Δεν υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες που χάνονται. Offside, ναι, εμένα, αλλά εντάξει. Δεν υπήρχε αυτή η ευκαιρία. Ναι. Τον έσωσε ο ίδιος του ο παίχτης. Εντάξει, η τύχη. Του αντίπαλου ο παίχτης. Ναι, του αντίπαλου ο παίχτης τον έσωσε. Αυτό είναι καλό. Η τύχη σήμερα είναι πάρα πολύ ωραία. Βγάζει μπροστά τον Αντριάνο για να δούμε άμα βγει η σέντρα. Μια καλή σέντρα. Όχι. Πάντως αυτό ήταν σημάδι σαν να λέει ναι, θα το πάρει ο Κεφιώδη. Ναι. ήταν σημάδι από τον Θεό. Τι άλλο να κάνω. Για να δούμε εδώ πέρα στην αντεπίθεση. Ωραία, και τώρα πάλι χώρους. Έχει ο KFO, μπαίνει με το Μέση στον Σάντσες και το βγάζει εκτός πορείας ο Πικέ, έξυπνα. Και τώρα εδώ, λάθος και πάλι η μπάλα στον Μέση. Το αφήνει, όχι, δεν, του κλείνει όμορφα το χώρο προς το κέντρο. Ναι, πάρα πολύ ωραία, το κλείσα. Σωστά, πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Άντι, ο οποίος ανοίγεται τώρα με τον Τσάβι. Ο Μέση βέβαια ήταν offside, οπότε γι' αυτό δεν ήρθε και η βαθιά παλιά. Για να δούμε τώρα με τον Ινιέστα, γρήγορο passing game και λάθος. Εδώ βγαίνει μπροστά. Και το σφυρίζει ο διαιτητής στα 90 λοιπόν, δεύτερο game, δεύτερη φορά που πάμε σε παράταση, 1-1 αυτή τη φορά το σκορ. Δεν τον άφησε εκεί πέρα, έβγαινε μόνος του. Ναι, θα έφυγε μόνος του, αυτό εντάξει. Για να δούμε εδώ πέρα τον Άντι. Ακριβώς. Αλλαγές πάλι δεν είχαμε. Όχι, και αναπτύσσεται πάλι με τον Βίγια από τα άκρα, ψάχνει το σούτ. Όχι. Κόρνερ. Κερδίζουμε στο κόρνερ. Για να δούμε τι μπορεί ο Άντι να κάνει αποστημένες μπαλιές. Όχι, τίποτα. Δεν είχε Σάντσες απομακρύνει στον Μέση. Λογικά θα η μπάλα θα πάει στο Βίγια. Ναι, όντως. Περνάει τον πρώτο. Το δεύτερο. Και τώρα ξαφνικά τρέχει. Τρέχει ο Ντάνιελ Άλβες. Μπορεί να τον κόψει. Ναι, είναι κοντά. Δεν ξέρω αν προλάβει. Ναι, τον έκοψε. Πολύ ωραίο άδειασμα. Πολύ ωραίο άδειασμα εδώ του Ντάνιελ Άλβες. Ωραίο το τάκλινγκ, η μπάλα όμως παραμένει στον Άντι με τον Σάντσες. Για να δούμε ο Πικέ αν προλαβαίνει. Ναι, δεν μεν κόβεται, όμως η κατοχή δεν αλλάζει. Ξακολουθεί να πιέζει ο Άντι με τον Αμπιντάλ και τώρα είναι out. Άντι με Ινιέστα, όχι δεν βγαίνει καθόλου. Φαμπέργκας, Ντάνι Άλβες, λάθος.
Κέφιο δεν μπορεί να βγει τα τελευταία 9 λεπτά από την περιοχή του. Και εδώ τώρα ο Αμπιντάλ παραλίγο να βρεθεί μόνος του. Η μπάλα καταλήγει στο Μέση. Κι άλλη μεγάλη ευκαιρία. Ο Αμπιντάλ εκεί. Ναι, αλλά ξεχάστηκε. Δεν πειράζει. Ήταν σε σωστή θέση. Εξακολουθεί ο Κέφιο να έχει προβλήματα. Δηλαδή το πρώτο μήχρονο είναι σαν να μην ξεκίνησε ποτέ. Και είδαμε δύο-τρεις καλές τώρα ευκαιρίες από τον Άντι. Δεν μπόρεσε πάλι να σε εκμεταλλευτεί. Πραγματικά ο Θεός θέλει να το πάρει ο Κεφιό. Ναι, ναι. Ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να βγει από το. Να περάσει το κέντρο. Ακριβώς. Για να δούμε λίγο εδώ. Τι κάνει με το Βίγια η μπάλα. Ου, δοκάρι. Γκολ. Γκολ. 2-1. Από πού πέρασε. 2-1. Για να το ξαναδούμε λίγο. Η εκτέλεση. Δοκάρι. Απίστευτο. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι ο Βαλντές. Ναι. Βαλντές, τελευταία στιγμή. Ινιέστα. Ινιέστα πρέπει να ήταν αυτός. Αν δεν κάνω λάθος. Η μπάλα, εντάξει, εκεί που πέρασε από τον Ινιέστα και όλα στο αριστερό. Δηλαδή, τι άλλο να... 2-1 και τώρα ο Κέφιο ρισκάρει, ανεβάζει την ομάδα. Φαινόταν. Είχε τις καλύτερες ευκαιρίες ο Άντι. Αυτή τη στιγμή ανεβάζει την ομάδα ο Κέφιο. Για να δούμε λίγο Άντι τι θα κάνει. Μήπως το... Ναι, τα ρισκάρει όλα για όλα. Δεν έχει τα χάσει τίποτα τώρα. Ο Άντι είναι... κατεβάζει, κλείνει το κέντρο. Και παίζει με Σάντσες, φουνταριστό. Ναι. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Για τις κάθετες μπαλιές. Είναι μόνο το Βαλντές που δεν ανέβασε. Δηλαδή ο Κεφιό εντάξει δεν έχει άλλη επιλογή. Και βλέπουμε και εδώ και μια αλλαγή, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, ναι, μεν έχει άλλο ένα φουλ ημίχρονο της παράτασης. Οπότε μία-δύο ευκαιρίες θα έχει. Ναι, λογικά. Εκτός αν ο Άντι καταφέρει και βάλει το τρίτο γκολ, οπότε και κλειδώσει το μάτς υπέρ του. Ναι, εδώ κερδίζει το φάουλο Άντι. Ναι, δεν μπορεί να πάρει την μπάλα από τον Άντι στο πρώτο μήχρονο της παράτασης. Μετά και πολύ έξυπνα, ροκανίζει τον χρόνο. Και θα γίνει τώρα ακόμη περισσότερο παιχνίδι κέντρου. Ο ένας έχει κατεβάσει, έχει μπουκώσει το κέντρο, ο άλλος έχει ανεβάσει την ομάδα. Οπότε θεωρώ ότι θα γίνει ακόμη περισσότερο παιχνίδι κέντρου. Το ζήτημα για το KFO είναι να ξεπεράσει γρήγορα το κέντρο με γρήγορες μπαλιές και να βρεθεί σε καλή θέση για να εκτελέσει τα σουτ. Σάιτ εδώ πέρα. Σάιτ, ναι. Να δω κάποιες συμβουλές από την ομάδα του. Μα ακριβώς από τους Μιναρίδες. Για να δούμε εδώ στο 106 βρισκόμαστε. Δεύτερο ημίχρονο της παράτασης και του δεύτερου παιχνιδιού. Ο Άντι προηγείται με 2-1. Όμως ο Κέφιο έχει αποδείξει ότι τα τελευταία λεπτά κάτι μπορεί να κάνει. Ναι, πάντα. Και μια ευκαιρία... Δεν μας έχει δείξει κάτι σε αυτό το game. Όχι, δεν έχει δείξει κάτι και... Το γράφω πολύ σωστά εδώ με το Σάντσες. Είναι τέτα-τέτ και το 3-1. 3-1 και εδώ νομίζω ότι κρίθηκε το δεύτερο το μάτς. Κρύβεται και ο Νίγκο. Συγγνώμη, Λάδο. Πανηγύρισε με λάθος τέτοια. Τρελά όμως, λέει. Πάμε, ρε, κάνε φίλους να δεις καλό. Έτσι. Κάνε ομάδα. Ναι. Αυτό είναι όταν δεν παρακολουθούμε το μάτς, τότε δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Λοιπόν, πίσω στον αγώνα. Μετά τον έξαλλο παναγκυρισμό του Νίκο με το τρίτο γκολ του Άντι. Γι' αυτό είναι 2-2 το μάτς. Ακριβώς. Το ξέρουμε έτσι. Ακριβώς. Μένει και κάτι. Δεν το σώζεις τώρα, δεν το σώζεις. Ναι, τώρα, ναι. Λοιπόν, στο 112 δεν νομίζω να μπορεί να αλλάξει κάτι εδώ. Ναι, είναι πολύ δύσκολα δύο γκολ να μπουν. Ναι, δεν έχει κάνει καμία καλή, και δεν έχει κάνει και καμία καλή ευκαιρία στην παράταση. Ναι. Οπότε δεν μας λέει τίποτα ότι μπορεί να κάνει δύο τώρα και να μπορεί να σφαρίσει. Με Ινιέστα, πλασάρισε ο Τσάβη. Μέση, ναι, το σουτ, η μπάλα γυρνάει. Όχι. Εντάξει, αν έμπαινε αυτό, ίσως
ίσως, ναι, ίσως. Δεν νομίζω. Για να δω πέρα θα δείξει πολύ. Και ο μεγάλος τελικός θα πάει λογικά στο τρίτο game. Για να δω πέρα τις τελευταίες επιθέσεις. Ξαφνικά ξύπνησε ο... Έτσι, έχει χώρο. Όχι, δεν θα τον αφήσει να σουτάρει. Πολύ καλή άμυνα. Πάρα πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Άντι. Ο Άντι κιόλας δεν καίγεται να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Ναι, εννοείται. Ναι. Τώρα διαχειρίζεται το μάτς μια χαρά, κάνει τον χρόνο. Είμαστε στο 120, το μάτς έχει τελειώσει. Πάμε ουσιαστικά, ακριβώς. Έχει μια τελευταία ευκαιρία, σουτ, κόντρα και διώχνει. Τέλος. 1-1 η σειρά. 1-1 η σειρά, ακριβώς. Πάμε στο τρίτο παιχνίδι, αυτό που θα κρίνει και το μεγάλο νικητή εδώ στην Πάτρα. Ήταν πολύ καλύτερο στα σουτ κιόλας, είχε 16 σουτ. Ναι. Και ο Κέφιο ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτος στο χρόνο της παράτασης. Δεν έκανε καμία καλή ευκαιρία. Ο Άντι εκμεταλλεύτηκε αυτές που είχε. Για να δούμε άμα αλλάξει κάποια τακτική εδώ. Βλέπουμε το κλασικό 4-3-3. Όχι, το δικό του βάζει. Ακριβώς. Να δούμε εδώ δεύτερα-τρίτα συστήματα. Αν μπορεί κάτι και να... αλλάζει τελείως το σύστημα το... Άντι, γυρνάει σε 4-5-1. Λες να ξαναθέλει να παίξει με αντεπιθέσεις. Προφανώς. Το 4-5-1 πάει πολύ καλά, πάει γρήγορα αντεπιθέσεις. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Λοιπόν, σε 2 λεπτά θα είναι πίσω και ο Κέφιο. Θέλει ένα μικρό διαλυματάκι. Λοιπόν, είδαμε δύο αγώνες, δύο διαφορετικά παιχνίδια. Βέβαια, το κοινό χαρακτηριστικό ήταν ότι ήταν και τα δύο πάρα πολύ αργά. Δεν είχαμε γρήγορη ανάπτυξη παιχνιδιού ούτε από τον έναν ούτε από τον άλλον παίχτη. Σε αντίθεση, ας πούμε, με το μάτς Αλιμενίδη KFO ή Φραπές KFO, το οποίο ο ρυθμός ήταν σαφώς πολύ πιο γρήγορος. Τι περιμένουμε τώρα στο τρίτο μάτς, τι πιστεύεις εσύ? Ισορροπημένο μάτς, τώρα έδειξε ότι ήταν σε καλύτερη μοίρα ο Άντι. Γιατί, δηλαδή έπαιξε είναι 1-1 ουσιαστικά. Έπαιξε πολύ καλύτερα. Ναι, δηλαδή το πρώτο ήταν ισορροπημένο, τι έχει διαβάσει τον αντίπαλο, πώς ακριβώς παίζει. Γι' αυτό και στο τρίτο μάτς έβαλε και το 4-5-1, έτσι πιστεύω εγώ. Τώρα, γιατί στο δεύτερο μάτι δεν έπαιξε καθόλου καλά ο Κηφία. Τώρα δεν ξέρω αν επηρεάστηκε από τον γκολ που έφαγε, δεν ξέρω. Θα δείξει το τρίτο μάτς. Ναι, όντως. Πρέπει να πάει όντως. Να χαλαρώσει λίγο έξω. Είναι πολύ περίεργος να δω, για να δούμε λίγο και τα μηνύματα από το σπίτι για το μεγάλο τελικό αυτό. Μάλιστα, δεν έχουμε εδώ κάτι. Όσο περιμένουμε τον Κέφιο λίγο να γυρίσει από το διάλειμμα. Ακριβώς. Να δούμε κάποια σχόλια. Είναι και ο Σακαράκος μαζί μας και ο Μούντι, ενδιαφέρον. Λέει και ο Σακαράκος να μην το θυμίζουμε τις αλλαγές. Λοιπόν, ναι. Περιμένουμε τον KFO να επιστρέψει. Να δούμε λίγο που βρίσκεται. Ο Άντι είναι ουσιαστικά έτοιμος. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι έχει κάνει ο Άντι στους ομίλους. Είπαμε, μία σοπαλία είχε, μετά μόνο νίκες. Επίσης, ο μόνος αγώνας που έχασε ήταν με τον Γιάκωβο. Όπου πήγε η σειρά πάλι στους τρεις αγώνες και τώρα πάλι εδώ. Οπότε γενικά πάει πάρα πολύ δυνατά. Ναι. Λοιπόν, KFO is back. Ναι. Επιστρέφει. Είναι και λίγο Λουτς. Λοιπόν, η έναρξη του αγώνα. Για να δούμε. Λοιπόν, KFO, είσαι έτοιμος? Ο Άντι. Δεν είναι ο Άντι. Κι αυτός είναι. Ναι. Κουράστηκαν τα παλικάρια. Ναι, κουράστηκαν πολύ. Κατάλαβα. Λοιπόν, και ο Άντι is back. Ναι.
μερικές τελευταίες συμβουλές από την ομάδα του. Ακριβώς. Και η Φιό. Για να δούμε ένα μάτς που θα κρίνει την πρωτιά. Δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν, πάμε στον αγώνα. Τελευταίος αγώνας, τρίτος σειράς. Ο νικητής είναι και ο μεγάλος νικητής του Lux Cola Pro Series εδώ της Πάτρας. Με τα μαύρα είναι ο Κέφιο και με τα μπλε ο Άντι. Λοιπόν, πάμε. Πρώτη επίθεση του Άντι. Βλέπουμε εδώ πέρα προσπαθεί τις πρώτες επιθέσεις με το Μέση. Θα σουτάρει, θα κάνει το σουτ. Γκολ! Να λοιπόν, πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα ο Άντι. Πάρα πολύ γρήγορα, ναι, στο τρίτο λεπτό και πολύ πίσω τώρα μεταφέρεται στο KFO. Ναι. Να δούμε άμα μπορεί να αντιδράσει εδώ με τον Ινιέστα. Λοιπόν, μπουκάρει μέσα φάουλ σε πολύ καλή θέση γενικά. Κέρδισε σε πολύ καλή θέση, ναι, όντως. Αν μπορεί να ισοφαρίσει, εκτελεί με τον Μέση απευθείας. Όχι. Όχι, όχι. Σωστή γωνιά, ήταν εκεί ο Βαλντές και δεν μπορείς τελικά να ισοφαρίσει. Μόνο Άντι. Πάρα πολύ νωρίς το γκολ, έτσι. Βέβαια, αυτό το γκολ θα κάνει καλό και στο παιχνίδι, γιατί ναι. Θα αναγκαστεί ο Κέφιο να αυξήσει τους ρυθμούς. Το σου. Σώζει τελευταία στιγμή ο Βαλντές. Για να δούμε ξανά εδώ με τον Σάντσι Πάνα, τον βγάλει τετατέ, τον βγάζει τελευταία στιγμή, κόβει ο Βαλντές, διώχνει άρον-άρον, η μπάλα φτάνει στο Μέση. Και πάρα πολύ έξυπνα εδώ στον Βίγια, ο οποίος θα προλάβει λογικά την μπάλα. Έχει χώρο, είναι ο Σάντσι μέσα στην περιοχή, πάσα, γκολ! Και το 1-1. 1-1. Ο Νίκο πανηγυρίζει αυτή τη στιγμή σωστά. να τονιστεί το γεγονός. Λοιπόν, ναι, 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 έτσι. Ξέρουμε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι θα γίνει η KFO. Η Άντι, εδώ. Και πάλι βλέπουμε έτσι ωραίο. Όχι, πάλι λάθος, πάλι λάθος. Δεν, ο KFO λίγο... Δεν κουμπώνει αντίστοιχες επιδόσεις που είχε στα προηγούμενα μάτς. Όμως βγαίνει εδώ τώρα με το Μέση από τα πλάγια. Δυστυχώς κανένας από τους παίκτες δεν ακολουθεί. Πάλα προς τα μέσα. 2-1 η ανατροπή. 2-1 η ανατροπή. Κοιμήθηκε ο Άντι τώρα. Όντως. Όντως ξύπνησε μετά το πρώτο γκολ. Και ο Κέφιο και ο Νίκο ξύπνησαν. Σημαντικό αυτό. Αυτό που είπε στην αρχή. Βοήθησε στο παιχνίδι, δηλαδή το γρήγορο γκολ θα βοηθήσει στο παιχνίδι. Και βλέπουμε επιτέλους ναι. Ένα. Και για να δούμε η σέντρα, παραλίγο εδώ με κεφαλαία ψαράκι, πάλι από το Σάντσες. Και όντως το 18. Λοιπόν, για να δούμε εδώ με τον Μέση, βγάζει το Βίγια. Από τα αριστερά κόβεται όμως τελευταία στιγμή από τον Ινιέστα. Για να δούμε εδώ με τον Άντι. Κόβει όμως, φάουλ δίνει ο διατητής στον Ντάνι Άλβες. Τελεί κοντά. Ναι, τώρα πρέπει να το γυρίσει. Είναι αυτός που δέχεται την πίεση, είναι τελευταίο μάτς, έτσι. Για να δούμε εδώ πέρα. Επιμένουμε το Βίγια, όχι, δεν παίρνει το, δίνει πλεονέκτημα. Πουγιόλ επιμένει, συνέχεια, ωραίες πάσες, κοφτές. Απιτέρια να δούμε, βγάλει τη σέντρα. Βάλα βγαίνει! Παραλίγο εδώ η σοφάριση. Με το Πουγιόλ εδώ ο Κέφιο προσπαθεί να ξανααναπτυχθεί. Στο 25 λοιπόν είναι 2-1 μπροστά. Και ξύπνησαν μάλλον και οι δύο. Ναι. Ντάνι Άλβες βγάζει στο Μέση. Είναι πάλι μόνος του. Πηγαίνει... πολύ καλή σκέψη. Δεν του βγήκε όμως εν τέλει. Και παραλίγο να περάσει εδώ η μπάλα για τον Άντι. Ο Άντι ο οποίος πιέζεται τώρα αφόρητα από τον Κέφιο. Κέφιο έχει πάρει λίγο το πάνω χέρι. Εδώ με το Μέση περνάει και φάουλ. Επίσης σε πολύ καλό σημείο. Λοιπόν, η άμεση εκτέλεση. Ω, παραλίγο εκεί πέρα γίνεται λάθος. Ναι, σώζεται τελευταία στιγμή.
και για να δούμε λίγο τώρα άμα ο Άντι μπορεί να βγάλει μια καλά οργανωμένη επίθεση. Ω, λάθος εδώ από τον Κεφιό, με βγήκε εναντίον Αντριάνο. Σωστή άμυνα στο κέντρο της άμυνας. Μπράβο. Και είναι offside. Για να δούμε αν μπορεί τελικά ο Άντι να επιστρέψει στο μάτς. Είμαστε 32. Το παιχνίδι έχει πάρει επιτέλους ρυθμό. Ναι, αυτό είναι το καλό. Πάντως αυτό που είπες πάλι, ξαναλέω στην αρχή, ήταν πάρα πολύ σωστό. Ένα γρήγορο γκολ πάντα βοηθάει. Όπως και στην πραγματικότητα, έτσι και στο πρώτο. Λίμωνο. Λοιπόν, ξαναβλέπουμε πάλι λίγο το γνωστό παιχνίδι του KFO, να απλώνει το παιχνίδι του, να προσπαθεί με γρήγορες πάσες να βρει τους συμπαίχτες. Για να δούμε εδώ, ωραία, πάρα πολύ ωραία περνάει εδώ, Άντι με το 1-2, θα βγάλει τον Μέση τελικά πριν από τον Αντριάνο, τον ξεπερνάει, μπουκάρει μέσα στην περιοχή, τριπλάρει τον 1-2! Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ όμορφο γκολ. Θα το ξαναδούμε εδώ στο replay. Θα ξαναδούμε να πανηγυρίσει και ο Νίκος. 2-2 λοιπόν. Για να το ξαναδούμε. Πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραίο. Ξεφεύγει από τον έναν. Τέσσερις ήταν γύρω του και απλά τους εκτέλεσε όλους. Πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραίο γκολ. 2-2. Και το παιχνίδι ξεκινάει πάλι από το 0. 2-2 στο 37. Μάλιστα, για να δούμε άμα θα είναι ένα παιχνίδι με υψηλό σκορ. Εδώ Σάντσες, φάουλ. Φαμπέργκασα το εκτελέσει. Όχι, ναι. Κοντά, κοντά, στον Ντάνι Άλβες, ξανά Φαμπέργκας. Εδώ σε Ιντού Κέτα. Passing game σε πολύ μικρό χώρο. Αποφέρει ένα φάουλ. Να δούμε, Ντανιέλ Άλβες θα πάει για τον Άκελ. Δεν βάζει κανένα επιπλέον παίχτη, ίσως του βγει μοιραίο. Κόντρα! Κεφαλιά ψαράκι και παραλίγο εδώ το 3-2, αντί αυτού, out. Όλα αυτά στο 39. Έτσι, έχουμε δει 4 γκολ. Το τέτοιο μάτς δεν είναι σαν τα άλλα δύο προηγούμενα. Ακριβώς. Να δω πάλι ο KFO, περνάει πολύ ωραία ένα. Με το Μέση βγάζει τον Σάντσες, ένα τέτα τέτα εδώ, περνάει πολύ ωραία, το χώρο. Πάσα, τι ευκαιρία ήταν αυτή, πετάχτηκαν όλοι πάνω. Ξανά όμως επιμένει, επίσης χάνει κι άλλο τέτα τέτα. Απίστευτο, απίστευτο. Διπλή ευκαιρία. Εκεί που νόμιζα ότι... Τι νόμιζε, δηλαδή, φύσα το, πώς το λένε. Δηλαδή, αν φυσούσε το μοχλό, θα μείνει μέσα. Εντάξει, είναι τόσο ξεκάθαρο. Τελικά όμω. Εγώ νομίζω ότι θα σουτάρει στην αρχή, αλλά δεν σε πάσα. Λοιπόν, με το βιά, ο Άντι. Περνάει από δίπλα. Μεγάλη ευκαιρία να ξαναπεί μπροστά στο παιχνίδι. Ευκαιρία ο ένα, ευκαιρία ο άλλο. Ακριβώ. Τέλος, το παιχνίδι είναι παιχνίδι τελικού και ποιοτικά. Έτσι. Τώρα λογικά είναι η τελευταία φάση αυτή που θα δούμε. Μπα, δεν νομίζω να αφήσω διαθέσει. 2-2 λοιπόν το πρώτο ημίχρονο του τρίτου αγώνα στη σειρά του Best of 3. Live εδώ από το Καρναβαλόκοσμο. Άντι 77 εναντίον KFO. Ο Άντι Νίκο είναι με τα μπλε. Ο KFO με τα μαύρα. Το ξανατονίζουμε για μια τελευταία φορά για τους δικούς του κυρίως. Εδώ πάμε στην πρώτη φάση με τον KFO. Ακριβώς. Λοιπόν, για να δούμε. Τι μπορεί να κάνει με τον Σεϊντού Κέιτα. Αντριάνο προσπαθεί από τα πλάγια, πολύ όμορφο. Όχι, δεν του βγαίνει το passing game εδώ. Ένα, το λάθος. Άρον διώχνει την μπάλα. Η μπάλα όμως καταλήγει στον Σάντσες. Και κόβεται τελευταία στιγμή. Λοιπόν, ξανά ανάπτυξη. Επίθεση από τον KFO. Κόβεται στο κέντρο με φάουλ. Το κάνουν με πάσα. Μάλλον δεν το έχουν προπονήσει στο συγκεκριμένο στημένο. Ακριβώς. Εδώ πέρα το κλασικό παιχνίδι που βλέπουμε όλη μέρα του KFO. Αναπτύσσει από τη μία πλευρά. Ακριβώς, ναι, προσπαθεί να βρει καινούς χώρους. Συνήθως βρίσκει. Όμως ο Άντι εδώ τον έχει προβληματίσει πάρα πολύ έντονα με την πολύ καλή άμυνα που παίζει. Εντάξει, είναι και τρίτο το συνεχόμενο που παίζουν μεταξύ τους. Πολύ ωραία πάσα. Όχι. Και ο Λεπρός χτυπιέται. Ο Λεπρός σήμερα δεν ήταν άξιος των προσδοκιών σου. Εντάξει, έτσι.
Θα δούμε. Θα δούμε. Έχουμε ακόμα και τους τελικούς, όπου θα τους δούμε όλους εκεί. Για να δούμε εδώ πέρα τον Άντι. Στο 50. Είχαμε καιρό να το δούμε μπροστά με την μπάλα. Μπράβο. Φτάσει στο 56. Κόβεται πολύ σωστά και τώρα για να δούμε αν μπορεί να βγάλει αντεπίθεση. Όχι. Ξανά η κατοχή της μπάλας στον Άντι, ο οποίος κερδίζει τελικά ένα πλάγιο out. Βγαίνει με το τσάβι. Λογικά θα μπουκάρει μέσα στην περιοχή. Όντως, ναι. Και corner. Έχει, πολύ ωραία. Για να δούμε το corner. Η μπάλα έρχεται. Και Βαλτές. Ο Βαλτές εκεί πέρα. Μια στο 59-2-2 λοιπόν. Τώρα μάλλον είναι η ώρα του Άντι να πιέσει τον KFO. Ακριβώς. Ο KFO δεν μπορεί να βγει από την περιοχή του με το Βίγια. Προσπάθησε, δεν του βγει καθόλου. Κερδίζει όμως το corner. Με το τσάβι θα εκτελέσει πάλι η Βίγια. Όχι. Και για να δούμε αν ο KFO μπορεί. Και το κόβει πολύ σωστά. Με γρήγορο φάουλ για να μην μπορεί να εκδηλώσει μια αντεπίθεση. Δούμε και τα φάουλ εδώ. Τρομακτική διαφορά. Τραγικό λάθος εδώ από το KFO. Δεν μπορεί όμως ο Άντι να το εκμεταλλευτεί. Και άλλο λάθος εδώ. Εντάξει, ναι. Μπλοκάρει εδώ πέρα ο Βαλτές. Σώζεται, ναι. Αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει αυτή η κατάσταση για το KFO. Αν θέλει να κερδίσει το μεγάλο τελικό. Ναι, εδώ πέρα βλέπουμε ότι δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα για τα τελευταία ναι, εδώ και λίγα λεπτά πραγματικά δεν έχει ακουμπήσει την μπάλα. Πάρα πολύ ωραία παλιά. Πολύ έξυπνη παλιά. Πολύ έξυπνη παλιά. Εδώ ο Φαρμπρέγκας δεν μας τα κάνει. Δεν του κάνει χατήρι του το Άντι. Ακριβώς. Για να δούμε λίγο το με το Βουγιόλ. Πικέ. Προσπάθειας γρήγορος ανάπτυξη με τη μία και κόβεται πάλι με φάουλ. Εντάξει, κάνει πολλές βάσεις στον ίδια βάση και στο τέλος τον κόβει. Δηλαδή πρέπει να κάνει και κάτι. Ναι, όντως. Και ξανά βλέπουμε το ίδιο λάθος. Ναι, κάτι διαφορετικό. Τον έχει διαβάσει ο αντίπαλός του. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ο Κίφε εδώ πρέπει να περάσει στο κέντρο, έτσι. Όχι, πράγματι δεν μπορεί, αλλά και ο Άντι απ' την άλλη δυσκολεύεται λίγο να βγάλει μια φάση. Για να δούμε εδώ τώρα με το Μέση. Κερδίζει μέτρα, η σέντρα έρχεται. Όχι, δύσκολα και από εκεί πέρα. Άμα... Να βλέπουμε πάλι εδώ πάλι πέρα. Πάλι εδώ παίζει με τη φωτιά εδώ ο KFO, όμως τώρα κατάφερε να όντως περνάει το κέντρο μετά από πολύ καιρό με τον Αντριάνο Σάντσες, γρήγορα στον Βίγια. Βαμπέργας, η πάσα στο Μέση, σταματάει ο Μέση και δεν την παίρνει. Και τώρα ο Άντι είναι μόνος του, κόβεται από το πικέ, όμορφα. Να δούμε άμα μπορεί να βγει παλιά. Βγαίνει όντως στο Μέση και μπορεί να μπουκάρει μέσα στην περιοχή. Είναι σε καλή θέση το σουτ. Αδύναμο, αδύναμο, πολύ αδύναμο. Η συγκεκριμένη φάση ήταν αυτό που λέμε γιατί σου χαλάει το παιχνίδι. Μπορείς να μπει μέσα. Να βγάλει την παράλληλη παλιά. Ακριβώς. Είναι διαφορετική φάση. Για να δούμε τώρα εδώ με το Φαμπέργας. Η μπάλα φτάνει στο Βίγια με το Κέιτα. Λογικά στον Αντριάνο όντως από τα πλάγια. Προλαβαίνει, ναι, ναι προλαβαίνει ναι, το πρώτο ναι. Και κόβεται από το τσάβι, κερδίζει τουλάχιστον ένα πλάγιο out. Ξανά με τον Ινιέστα, δεν υπάρχει κανένας εκεί τριγύρω. Γύρω-γύρω σαν το handball ένα πράγμα εδώ ναι. Από τον KFO. Στον Ντάνι Άλβες, η σέντρα έρχεται όμως και δεν έχει κανέναν αποδέκτη. Ξανά πάλι μέσα στη μικρή περιοχή και γκολ! Καραμπόλες! Τυχερό γκολ να λέγεται, όμως η αλήθεια είναι ότι ο KFO είναι μπροστά με 3-2. Για να ξαναδούμε λίγο το γκολ. Βγαίνει στο παρατσάφ η σέντρα. Η μία καραμπόλα αποδέχεται την άλλη και το γκολ. Με το στήθος το έβαλε. Όντως. Δηλαδή ο Σάντσες σήμερα κάνει θαύματα. Απίστευτα λοιπόν, και... ο Σάντζες έχει δαιμονιστεί σήμερα. Μάλλον. Και τώρα βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο σκηνικό. Όλοι ψηλά για τον Άντι, όλοι κάτω για τον KFO. Να δούμε, κρατάει τελικά τον Ινιέστα, τον... Δεν κατάλαβα τώρα τι έκανε ακριβώς. Θα το δούμε τώρα. Τσάβι μπαίνει Ινιέστα εκτός. 2-3 στο 83. Είναι πολύ λίγα τα λεπτά τα οποία χωρίζουν το KFO από την τελική νίκη εκτός αν ο Άντι βρει μια γρήγορη απάντηση
είχε τις ευκαιρίες και να προηγηθεί ο ίδιος νωρίτερα. Αλλά είπαμε, σήμερα ο Θεός σου προθέλει το κέφιο τέλος. Με τον Αμυντάλο όμως εδώ έχει... Όχι, λάθος, πάσα. Έχει μείνει πολύ λίγος χρόνος. Έχουμε 3 virtual λεφτά ακόμη. Ακριβώς. Να δούμε τι μπορεί να κάνει. Με τον Αντριάνο κρατάει μπάλα προς τα πίσω. Προσπαθεί. Κάνει παράλληλη. Έτσι. Αυτές είναι οι επικίνδυνες. Τώρα κρατάει λίγο την μπάλα πολύ έξυπνα. Και ωραία, τον κόβει εδώ απίταλ του Άντι. Όχι. Και τώρα δυνατότητα αντεπίθεσης. Μια έξυπνη παλιά στο Σεϊντού Κετά. Απλώνει πάλι το παιχνίδι του. Όμως ο Ντάνιελ Άλβες, όλος το 91, για να δούμε αν ο διαιτητής αφήσει την μπαλά. Όχι, και τέλος! Τέλος, μεγάλος νικητής του Lux Cola Pro Series. Εδώ στην Πάτρα. Ο KFO έκανε την υπέρβαση σήμερα. Ναι, έκανε την υπέρβαση. Ο Θεός του Pro ήταν μαζί του. Έτσι πήγε, ο πραγματικά. Ο Θεός του Pro ήταν μαζί του σήμερα. Πήγε τρένο ο KFO σήμερα. Respect στον Άντι. Από το πουθενά. Έφτασε μέχρι το μεγάλο τελικό. Το διεκδίκησε μέχρι το τελευταίο λεπτό με αξιώσεις. Αλλά. Ο KFO το πήρε. Ναι. Φαίνονται ήταν κάποιες φάσεις που φαινόταν ότι σήμερα ήταν η μέρα του KFO. Μπράβο στους Μιναρίδες. Μπράβο στους Μιναρίδες, ακριβώς. Όλη η Πάτρα ήταν εδώ. Μέχρι το μεγάλο τελικό, όλη μια παρέα. Αυτά θέλουμε να βλέπουμε. KFO, 1.77 και Γιάκωβος 30 πήραν την απευθείας πρόκριση στους μεγάλους τελικούς. Ο Αλιμενίδη μάλλον θα το κολλήσει καμιά ταμπέλα αιώνιος δεύτερος. Αρχίζει σιγά σιγά να χτίζει αυτή τη ακριβώς. Οι Booker θα κάψουν τα βιβλία τους με τον Αλιμενίδη και ίσως ποντάρουν όλοι στο KFO. Λοιπόν, αυτά από το Lux Cola Pro Series. Εμείς τα ξαναλέμε σε 2 εβδομάδες στο Ηράκλειο. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό βράδυ.